Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, οι κτηνοτρόφοι στην Κρήτη βρίσκονται σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Πρόκειται για έναν αγώνα δίκαιο, τον οποίο στηρίζει το ΚΚΕ, ένας αγώνας ο οποίος πρέπει να συνεχιστεί, όχι όμως με καλυτσούνια και ρακές που γελιοποιούν τον αγώνα των αγροτοκτηνοτρόφων, αλλά ένας αγώνας που θα έχει καθαρό μέτωπο σύγκρουσιακό με τις πολιτικές των κυβερνήσεων των δικό σας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των εμποροβιομηχάνων. Ένας αγώνας ο οποίος πρέπει να κλιμακωθεί μέχρι την πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Διότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Δεν μπορούν να επιβιώσουν με την πολιτική που ακολουθείτε. Μια πολιτική που ευνοεί τους λίγους μεγαλοαγρότες, τις μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες, τους βιομήχανους των ζωοτροφών και τα καρτέλ στο γάλα. Πρόκειται για μια συστηματική επίθεση που εξανεμίζει το εισόδημά τους με ανατιμήσεις στις ζωοτροφές, με εξευτελιστικές τιμές για τον παραγωγό σε γάλα και στα υπόλοιπα κτηνοτροφικά προϊόντα, με τιμές που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ούτε το κόστος παραγωγής, με πληρωμές προς τους κτηνοτρόφους που γίνονται σύμφωνα με τις ορέξεις των μεγαλεμπόρων, με τις ανοιχτές τιμές που δίνουν οι εμποροβιομήχανοι, με δυσβάσταχτο κόστος θαλάσσιων μεταφορών, με αυξήσεις στα καύσιμα, στο ηλεκτρικό, με την υπέρμετρη φορολογία, με τις υπέρμετρες ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ, με τις ζημιές από την κακοκαιρία και τις αρρώστιες των ζώων που δεν αποζημιώνονται ή αν καλύπτονται, καλύπτονται κατελάχιστον. Και με την ανάρτηση των δασικών χαρτών που αφορά τα βοσκοτόπια, που αντί να λύσει προβλήματα δημιούργησε ακόμα περισσότερα. Αμέτρητος ο κατάλογος που γονατίζει στην κυριολεξία των μικρομεσαίων κτηνοτρόφων και συνολικά τους αγρότες. Και σαν να μην έφταναν αυτά, ήρθε η κοινή υπουργική απόφαση που μειώνει δραστικά, χωρίς καμιά διευκρίνηση, τις επιδοτήσεις, βασική ενίσχυση και εξισωτική αποζημίωση με την κατανομή στα βοσκοτόπια, με πολύ βαριές τις συνέπειες, ειδικά στους νεοεισερχόμενους κτηνοτρόφους. Και οι μειώσεις αυτές θα είναι πολύ μεγαλύτερες με την αναδρομική εφαρμογή της ΕΠΕΣ και της κοινής υπουργικής απόφασης για την κατανομή των βοσκοτόπων. Αντί η κυβέρνηση να ενισχύσει τους μικρομεσαίους κτηνοτρόφους με βάση το ζωικό τους κεφάλαιο, χωρίς άλλες διατυπώσεις, δίνοντάς τους κάποια ανάσα, επιβάλλει άγριο τσεκούρωμα που οδηγεί στο ξεκλήρισμά τους. Τα ίδια δηλαδή που έκαναν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ παλιότερα. Άλλωστε τα περιθώρια για να δηλώσουν εκτάσεις μόνο και μόνο για να πάρουν ενισχύσεις, χωρίς να εμφανίζουν ζωικό κεφάλαιο, τα έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να κουνάει το δάχτυλο. Εφαρμόστε δηλαδή κατά γράμμα τη νέα κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μπορεί να βάζει ρήτρες για ενισχύσεις άνω των 100.000 ευρώ, όχι για να στηρίξετε όμως τους μικρούς, αλλά για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη τροφοδοσία της αγοράς με πρώτες ύλες για λογαριασμό των βιομηχάνων. Δηλαδή, σε τελική ανάλυση, αυτούς ευνοείτε και όχι τους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους. Όλοι μα όλοι σας σκάβετε τον λάκκο των αγροτοκτηνοτρόφων. Γι' αυτό και δεν πρέπει να σας έχουν καμία απολύτως εμπιστοσύνη. Ούτε εσάς, αλλά ούτε και σε ορισμένους αυτόκλητους αγροτοπατέρες που προσπαθούν συστηματικά να στερηθούν τον αγώνα των αγροτοκτηνοτρόφων, να εκμεταλλευτούν τον πόνο και την αγωνία τους, οι οποίοι σε συμπαιγνία με την κυβέρνησή σας επιχειρούν να γελιοποιήσουν αυτόν τον τίμιο και δίκαιο αγώνα τους. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι σκληρή και δεν κρύβεται με κανέναν. Τα υπόλοιπα στη δευτερολογία σας, ήδη έχετε περάσει πολύ. Τα ερωτήματα, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανοχή την οποία δείχνετε για ένα θέμα, διότι ο αγροτικός κόσμος στην Κρήτη είναι ξεσηκωμένος και περιμένει να απαντήσει λύσεις από την πλευρά της κυβέρνησης. Θα πάρετε πίσω την κοινή υπουργική απόφαση περί βοσκοτόπων εδώ και τώρα? Και χωρίς καμιά αναδρομική ισχύ, χωρίς χρονοτυπή και χωρίς ναι μεν αλλά, εξασφαλίζοντας αφενός ότι δεν θα χάσει κανείς μικρομεσαίος δικαιώματα και ενισχύσεις που είχε και ελάμβανε μέχρι σήμερα, και αφετέρου τις αναγκαίες βοσκήσιμες εκτάσεις, συνδέοντας παράλληλα το καθεστώς των ενισχύσεων με την παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο, θα στηρίξετε με μέτρα τους μικρομεσαίους κτηνοτρόφους, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα για να επιβιώσουν? Θα μειώσετε το κόστος παραγωγής?
Θα στηρίξετε έμπρακτα την εγχώρια παραγωγή. Θα καθοριστούν κατώτατες εγγυημένες τιμές στα φθηνοτροφικά προϊόντα. Θα τους αποζημιώσετε για το σύνολο της ζημιάς που έχουν υποστεί από θεομηνίες και αρρώστιες. Θα τους δώσετε αυτή την έκτακτη ενίσχυση που ζητάνε των 4 ευρώ αναζώο λόγω πανδημίας όπως ζητούν οι ίδιοι εκτινοτρόφοι. Θα τους καλύψετε με κρατική επιδότηση των ίδιων των εκτινοτρόφων και όχι των εφοπλιστών το κόστος θαλάσσιων μεταφορών των προϊόντων τους. Και τέλος, θα επιλύσετε ως κυβέρνηση, εσείς το δημιουργήσατε, το θέμα των δασικών χαρτιών χωρίς καμιά οικονομική επιβάρηση και προς όφελος των μικρομεσαίων κτηνοτρόφων. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, καταρχάς βρίσκω πολύ ενδιαφέρον ότι καταγγέλλετε και είσαστε εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις στον αγροτικό τομέα σας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Και ό,τι αφορά το γάλα, να ξέρετε ότι αυτή η κυβέρνηση, καταπολεμώντας τις παράνομες ελληνοποιήσεις, ανέβασε την τιμή του γάλακτος για τους παραγωγούς και μάλιστα είναι η υψηλότερη τιμή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τα άλλα, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσω επιγραμματικά μέρος του έργου που επιτελεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο και αφουγκράζεται και ενδιαφέρεται και έχει προτεραιότητα τον κτηνοτροφικό κλάδο και λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για τη βιωσιμότητά τους. Θα σας απαντήσω και θα σας διευκρινίσω και την αναγκαιότητα της κοινή υπουργικής απόφασης με την οποία επιχειρείται η αποκατάσταση μιας σειράς χρόνιων στρεβλώσεων και καταστρατηγήσεων στον τρόπο κατανομής των δημοσίων εκτάσεων, λειτουργώντας πάντοτε εντός του κοινοτικού θεσμικού πλαισίου και εντός των εθνικών επιλογών που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Η οικία διαμορφώνει ένα πιο δίκαιο και αντικειμενικό πλαίσιο στην κατανομή των ενισχύσεων στους κτηνοτρόφους που ξεκινούν τώρα τη γεωργική τους δραστηριότητα. Ένα πλαίσιο που θα πρέπει μαζί με άλλες παρεμβάσεις και ελέγχους να ανταποκρίνεται και να συμμορφώνεται στις υποχρεώσεις που θέτει η νέα ΚΑΠ σε κάθε κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τις προβλέψεις της ΚΙΑ, ωφελείται ο συνεπής και παραγωγικός νέος ή νεοεισερχόμενος κτηνοτρόφος που ξεκινά τη γεωργική του δραστηριότητα και ενισχύεται γι' αυτό με στόχο να είναι βιώσιμος, παραγωγικός, ανταγωνιστικός και να αυξήσει το μέγεθος εκμετάλλευσής του αξιοποιώντας τους κοινοτικούς πόρους. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ξεκίνησε εκτενή διάλογο με τους αγρότες και κτηνοτρόφους και σχετικά εκδόθηκαν διευκρινιστικές αποφάσεις για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ και ήδη ανακοινώθηκαν την περασμένη Δευτέρα στις 13 του μήνα. Αυτό το διάλογο, γιατί πιστεύουμε στον διάλογο, γνωρίζετε ότι προσωπικά μαζί με την ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι εδώ πέρα, είχαμε αλλεπάλληλες συναντήσεις με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων από όλους τους νομούς της Κρήτης και ήδη με αυτήν την διευκρινιστική απόφαση, την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, για να διορθωθούν τυχόν παραλήψεις ή σφάλματα που έγιναν κατά την υποβολή των αιτήσεων, άνοιξε πάλι το σύστημα διοικητικών πράξεων, το ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε η παραγωγή μέσω των συμβούλων τους να μπορούν να προβούν σε διορθωτικές κινήσεις. Κατά την εκτίμηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τη διόρθωση των στοιχείων από τους δικαιούχους, θα περιληφθούν στην εκαθάριση όσοι βάσει των νεότερων στοιχείων τη δικαιούνται. Γι' αυτό το λόγο προτρέπουμε τους δικαιούχους να προβούν άμεσα στη διόρθωση των στοιχείων τους, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν στην προσεχή πληρωμή, εφόσον βεβαίως το δικαιούνται, δηλαδή όσο πιο γρήγορα διορθώσουν, τόσο πιο γρήγορα θα πληρωθούν. Επίσης, σε σχέση με το ερώτημά σας για τις ενέργειες που θα πρεπεί η κυβέρνηση για την εξασφάλιση των αναγκαίων βοσκήσιμων εκτάσεων, θέλω να σας επισημάνω ότι ακριβώς αυτός είναι ο στόχος της ΚΙΑ περί βοσκοτόπων. Δηλαδή η διασφάλιση εκτάσεων βοσκοτόπων για τους πραγματικούς παραγωγούς, αποτρέποντας την κατασπατάληση εκτάσεων βοσκοτόπων σε μη δικαιούχους και τονίζοντας ότι διασφαλίζουμε την ορθή και δίκαιη κατανομή των ενωσιακών ενισχύσεων, θεσπίζοντας αυστηρές ποινές όπου υπάρχει αδικαιολόγητη μείωση ζωικού κεφαλαίου. Δηλαδή μείωση χωρίς παραστατικά, χωρίς τιμολόγια, χωρίς καμία απόδειξη. Επίσης, σχετικές είναι και αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις οποίες κέρδισε η Ελλάδα περί τα 7,5 εκατομμύρια στρέμματα βοσκοτόπων στην ελληνική επικράτεια. Αυτό που ρωτάτε για την καταβολή των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ στους ασφαλιστικά ενήμερους και σύμφωνα με τον κανονισμό ασφάλισης,
Η διενέργεια των εκτιμήσεων του ζωικού κεφαλαίου διενεργείται άμεσα, ενώ η καταβολή των αποζημιώσεων στους ασφαλιστικά ενήμερους κτηνοτρόφους σε σύγκριση με τα παρελθόντα έτη έχει συντομεύσει κατά πολύ. Η ΔΕΕ καθάριση των αποζημιώσεων δίνεται στο 100%, όπως ακριβώς ρωτάτε στην... όπως ακριβώς ζητάτε στην ερώτησή σας. Σας παραπέμπω στο σχετικό έγγραφο του ΕΛΓΑ, το οποίο καταθέτω και στα πρακτικά. Περαιτέρω, για τους παραγωγούς της Κρήτης, η ενίσχυση μέσω ΚΙΑ COVID-19, De Minimis και Μέτρο 21 ανήλθε για τα έτη 2020 και 2021 στις 4 περιφερειακές ενότητες, Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, Λασίθη, στα 47.255.000 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα, επειδή το πιο καυτό πρόβλημα είναι οι ζωοτροφές και ο στόχος μας πρέπει να είναι και είναι και έχουμε προχωρήσει σε σχεδιασμό στο Υπουργείο, πρέπει να αυξήσουμε την εθνική παραγωγή. Έχετε και δευτερολογία, κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε και το ρολόι. Σας παρακαλώ. Περισσότερες δευτερολόγια, εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, σε κάθε περίπτωση. Μπορεί, κύριε Υπουργέ, η τιμή του γάλατος στην Ελλάδα να είναι πολύ υψηλή. Δεν το ξέρω, εσείς το είπατε, έτσι. Αλλά να μην λέτε τη μισή αλήθεια, να τη λέτε ολόκληρη. Ότι υπάρχει το υψηλότερο κόστος παραγωγής. Και αν η αλήθεια είναι μισή, σημαίνει ότι είναι ολόκληρο ψέμα. Αυτά τα οποία είπατε σε σχέση με τα βοσκοτόπια, με το ζωικό κεφάλαιο κτλ. Είναι τα αποτελέσματα της δικής σας πολιτικής. Και προσπαθείτε να κάνετε συνένοχους τους κτηνοτρόφους. Συνένοχους πάτε να τους κάνετε. Όπως κάνατε κατά το παρελθόν όλα τα κόμματα, συνένοχους και τους ελαιοπαραγωγούς και τους αμπελουργούς και στα σπεριδοειδή, σε όλα τα προϊόντα. Οι μικρομεσαίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα βέβαια, νιώθουν καθημερινά στο πετσί τους τις συνέπειες της κοινής αγροτικής πολιτικής που με την αναθεώρησή της γίνεται όλο και πιο αντιδραστική. Μιλήσατε για τις ζωοτροφές. Οι τιμές στις ζωοτροφές αποτελούν σχεδόν το 70 με 80% του κόστους παραγωγής. Γιατί με αυτόν τον τρόπο αυγαταίνουν τα κέρδη των μονοπωλίων που τα παράγουν και τα διακινούν. Θα σας πω ενδεικτικές τιμές που έχουν διαμορφωθεί, όπως για το καλαμπόκι. Μέσα σε 5 μήνες, από 10,5 ευρώ το τσουβάλι πήγε στα 15 ευρώ, 50% αύξηση. Μέσα σε 5 μήνες. Η σόγια από 15 ευρώ το 40 τσουβάλι πήγε στα 18, στα 19 ευρώ. Το κόστος δηλαδή για να συντηρηθεί όλο το χρόνο ένα πρόβατο φτάνει και ξεπερνάει τα 100 ευρώ. Πώς λοιπόν με τις ψευτοεπιδοτήσεις μπορεί να κάνει κουμάντο ο αγροτοκτηνοτρόφος στη γη του, στη στάνη του, στο ζωικό του κεφάλαιο? Οι τιμές που επιβάλλουν οι εμποροβιομήχανοι αλλά και το κράτος στα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα και εφόδια, μιλάμε για ζωοτροφές, φάρμακα, αγροτικό ρεύμα, πετρέλαια, μηχανήματα κτλ., είναι πάρα πολύ υψηλές. Αν προσθέσεις τα χαράτσια, πέφτουν σαν το χαλάζι και αδειάζουν την τσέπη στην κυριολεξία του κτηνοτρόφου. Μέχρι στιγμής, κύριε Υπουργέ, πάνω από 100.000 μικρομεσαίοι αγροτοκτηνοτρόφοι έχουν ξεκληριστεί και έχουν εγκαταλείψει την τελευταία δεκαετία. Έχουν βγει εκτός. Αυτή είναι η περίφημη ανάπτυξη. Δηλαδή για τους λίγους σε βάρος των πολλών. Αυτό που ζητάνε οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι είναι να πάρθει πίσω εδώ και τώρα η ΚΙΑ για τα βοσκοτόπια. Χωρίς αστερίσκους, χωρίς τεχνοκράτες, γιατί αυτά ακούγονται. Χωρίς διαλόγους με το Υπουργείο, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για να οργανιστεί ο χρόνος να απογοητευτούν και να σταματήσουν τους αγώνες. Αυτός είναι ο στόχος σας. Δεν θέλετε να πάρετε την ΚΙΑ, είναι εντολή. Εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να το κάνετε και το κάνετε συνενόχους στους κτηνοτρόφους.
να πάρθουν άμεσα μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής, να δοθούν έκτακτες επιχορηγήσεις για αγορά ζωοτροφών, αφού είναι τόσο υψηλές τιμές, να επιδοτήσετε αγρότες, κτηνοτρόφους για τις θαλάσσιες μεταφορές και όχι να δίνετε το ισοδύναμο στους εφοπλιστές και στις ναυτιλιακές εταιρείες και να διορθώσετε τους δασικούς χάρτες. Δηλαδή θέλω να πω, πολλά τα ερωτήματα κύριε Πρόεδρε, γιατί κάνατε ένα υπενιγμό στην πρωτολογία, αλλά αυτά είναι και τα αιτήματα που θέτουν οι κτηνοτρόφοι, γιατί αυτά βιώνουν καθημερινά. Το ΚΚΕ καλεί τους βιοπαλαιστές, αγρότες και κτηνοτρόφους να κλιμακώσουν τον αγώνα τους. Με οργάνωση, με περιφρούρηση του αγώνα τους, με μορφές που επιλέγουν οι ίδιοι για να είναι υποδειγματικός, αποτελεσματικός, για να κάνουν να χάσουν τον ύπνο τους πάρα πολύ, χτυπώντας την καρδιά των υπευθύνων που είναι η κυβέρνηση, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι τα καρτέλ και οι εμποροβιομήχανοι. Αν δεν γίνει αυτό, τότε χάνουν οι ίδιοι. Και πρέπει να ακουμπήσουν με εμπιστοσύνη σε γνήσιους λαϊκούς αγωνιστές που αναδεικνύονται μέσα στο καμίνι του αγώνα Συντυχάκη. Και όχι σε παραγοντίσκους που επιβιώνουν από τις δημόσιες σχέσεις με υπουργούς και κυβερνήσεις. Οι κοντιλιές που σας παίξανε μέσα στο σαλόνι του Υπουργείου Λίστε, σας πρέπει να παιχτούν στο δρόμο του αγώνα και όχι στα σαλόνια. Ευχαριστώ.